77 νέα κρούσματα του COVID-19 στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, εκ των οποίων τα 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 4.737. Επιπλέον, άλλοι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 210. 28 από τα κρούσματα εντοπίζονται στο νομό Αττικής και 7 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Οι υγειονομικές αρχές είναι επιποδός για να αναχαιτήσουν όσο γίνεται νωρίτερα το επιδημικό κύμα πριν από το 15 Αύγουστο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι η χρήση μάσκας γίνεται υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων από τις 8 μέχρι τις 14 Αυγούστου. Το ωράριο των καταστημάτων ή περιορισμοί σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αξιολογηθούν όταν έχουν ήδη αξιολογηθεί τα υφιστάμενα μέτρα. Με τον Πρωθυπουργό του Ομόσπονδου Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βετσφαλίας, Άρμιν Λάσετ, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε σε μια φάση όπου θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να είναι σε αυξημένη εγρήγορση για τους επόμενους μήνες, μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί το εμβόλιο του κορονοϊού. Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα καθολικό lockdown, δεύτερο καθολικό lockdown των οικονομιών μας. Στην Κύπρο, οι αρμόδιες αρχές κατέγραψαν 5 νέα κρούσματα του COVID-19, εκ των οποίων ένας είναι στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς. Την αναστολή των πτήσεων προς Θεσσαλονίκη και Σκιάθο από τις 18 Αυγούστου και την μείωση της συχνότητας των πτήσεων προς Αθήνα και Ηράκλειο ανακοίνωσαν οι κυπριακές αερογραμμές.